στον όλο κόσμο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ιδέες του χρόνου για την διοργάνωση. Μία ιδέα είναι να φτιάξουμε κάποια stand, να είναι έξω από το μεγάλο αμφιθέατρο, οπότε να υπάρχουν όλη την εβδομάδα και όποιος έχει χρόνο από τους φοιτητές να πάει να το βλέπει. Θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό γιατί θα έρθουν εδώ πέρα τώρα οι ειδικοί, θα σας μιλήσουν, κυρίως οι διευθυντές των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, για να σας δώσουν τις πληροφορίες που πρέπει. Καταρχάς, λίγο να ξεκινήσω πριν να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Θα παρακαλέσω λίγο τους συναδέλφους για να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστικοί, να είμαστε σύντομοι, δηλαδή γύρω στο 10 λεπτό. Αυτοί οι οποίοι έχουν μονοτμηματικά προγράμματα, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα, οι συνάδελφοι που είναι κατευθύνσεις μπορούν να πάρουν ένα τέταρτο για να έχουμε και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Εκείνη την ώρα, αν θέλει κάτι να ρωτήσει ο φοιτητής, βέβαια να παρακαλέσουμε να πω το εξής. Δεν θα τα μάθετε εδώ πέρα όλα τώρα για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Υπάρχουν τα αντίστοιχα γραφεία που βρίσκονται εδώ στο χώρο μας. Υπεύθυνη είναι ο κ. Μελισσάς για το Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τα προγράμματα του Δημοτικής Εκπαίδευσης και η κυρία Τερσή για τα προγράμματα των Ιππιαγών. Οπότε μπορείτε να απαιτήσετε, να μιλήσετε, να βρείτε μετά συνέχεια και τους καθηγητές για να γίνει και μια δημιουργική ζήμωση. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι πολύ σύντομα θα γίνει επίσημη ανακοίνωση. Το Πανεπιστήμιο μας θα συμμετάσχει και σε μια άλλη πολύ σημαντική εκδήλωση. Είναι η εκδήλωση Σπούδασε 2017. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώνεται από την ιστοσελίδα Αλφαβήτα Συλλόγου Εκπαιδευτικών και γίνεται στο Γκάζι, στον Πολυχώρο κάτω στην Αθήνα. Θα γίνει 25 με 26 Ιουνίου του 2017, όπου θα είναι όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος και διάφοροι άλλοι φορείς, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διάφοροι άλλοι φορείς, προγράμματα, μεταπτυχιακές σπουδές. Θα είναι δηλαδή ένας κόμβος ουσιαστικός, όπου θα γίνει η παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα σήμερα. Θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί επισκέπτες. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση, γιατί θεωρούμε σημαντική, για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς την αναφορά μας και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ έτσι, έντονο, με πολλά στοιχεία, με πάρα πολύ κόσμο που θα έρθει εκεί κτλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα παρακαλέσω τους συναδέλφους και θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση και ήδη σας έχουμε ζητήσει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναφορά 10 σειρών, έτσι ώστε να φτιάξουμε και κάποιο φυλάδιο μεταπτυχιακών σπουδών, όπως έχουμε και το φυλάδιο των προπτυχιακών σπουδών. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει και μια άλλη ανακοίνωση από μένα που θα λέει το εξής. Όποιοι συνάδελφοι έχουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν δικά τους φυλάδια για το δικό τους το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μπορούν να το παραδώσουν κάθε Τετάρτη στην κυρία Χαϊδίδου, η οποία ξέρετε που βρίσκεται, δίπλα στο γραφείο του κ. Ιδού, στο γραφείο του Κοσμήτωρα. Θα τα μαζέψουμε όλα αυτά και στη συνέχεια με μια βαλιτσούλα θα τα μεταφέρουμε κάτω στην Αθήνα για την εκδήλωση Σπούδασε. Οπότε λοιπόν σας παρακαλώ πολύ και ατομικά φυλάδια από τα δικά σας μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών να μπορούμε να τα στείλουμε και στην εκδήλωση Σπούδασε και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σημερινή μας λοιπόν εκδήλωση, για να μην μακρηγορώ, έχει το χαρακτήρα ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικά προγράμματα που διεξάγονται είτε από τα τμήματα, είτε πολύ σημαντικά επίσης και τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που αυτό σημαίνει για τους φοιτητές μας οι συνεργασίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με άλλα πανεπιστήμια, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εργασία και συνεργαζόμαστε, όπως το δείτε στα προγράμματα, έτσι υπάρχει μια πλούσια ανταλλαγή απόψεων και συνεισφορά. Επίσης, τα προγράμματα σπουδών που θα δείτε, αναφέρομαι τώρα στους προπτυχιακούς μας φοιτητές, είναι και σε συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, είτε είναι και μονοτμηματικά, είναι δηλαδή το ίδιο το τμήμα, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ή μπορεί να έχουμε μέσα στο ίδιο τμήμα δύο διαφορετικές κατευθύνσεις ή και τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Φίλοι και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί μας φοιτητές, το μεταπτυχιακό μήνυμα επιστήμης της αγωγής θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην ιστορία και στην τοπική ιστορία είναι αρκετά χρόνια που λειτουργεί. Καταρχήν, να πω ότι ο σκοπός του μεταπτυχιακού είναι να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που σημειώνονται στον χώρο της τοπικής ιστορίας και στο πεδίο της διδακτικής και στο θέμα ας πούμε, των πηγών της ιστορίας και του τρόπου διαχείρισης της ιστορίας. Θεωρούμε τα προβλήματα και τα ζητήματα μείζων σημασίας. Το θέμα της διδακτικής της ιστορίας έχουν απασχολήσει πάρα πολλές φορές την κοινή γνώμη, τα μέσα ενημέρωσης και τους εκπαιδευτικούς τους ίδιους.
θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό επίθεση το οποίο εξακρινώνεται όπως βλέπετε σε 4 εξάμηνα είναι πολύ ουσιαστική για να μπορούν να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί την τάξη, αλλά και για εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι μετέχουμε σε αντέρμονες συζητήσεις περί του τι πρέπει να διδαχθεί την ιστορία, τι πρέπει να διδαχθεί στην ιστορία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα και φαινόμενα. Βλέπετε ότι στο 4ο εξάμηνο είναι η εικόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια της φοίτησης είναι συνολικά αυτά τα 6 εξάμηνα. Τα υποχρεωτικά μας μαθήματα είναι 45 σπουδές, αλλά έχουμε μια πλούσια γκάμα μαθημάτων επιλογής, προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής, τα οποία έχουν επίσης 45 σπουδές, διδακτικές μονάδες δηλαδή, και η διπλωματική εργασία είναι πάρα πολύ ουσιαστική, έχει το υπόλοιπο σχεδόν 1/3 του συνολικού προγράμματος με 30 σπουδές, 30 διδακτικές μονάδες. Το πρώτο εξάμεινο, αυτά είναι τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, που βλέπετε ότι είναι και τα 3 υποχρεωτικά και δομικά, ιστορική έρευνα πηγές, ζητήματα διδακτικής που αφοσχολούν το πρόγραμμα, ενώ αντίστοιχα έχουμε όλα αυτά τα μαθήματα σχεδόν 2 υποχρεωτικά στο δεύτερο εξάμεινο. Αυτό που έχουμε κάνει με τη δομική, τον εξοπλισμό του καθενός που παρακολουθεί σχετικά με το περιεχόμενο της τοπικής ιστορίας και της μεθοδολογίας της έρευνας. Και από εδώ και πέρα έχουμε μαθήματα επιλογής που προσανατολίζουν τα ενδιαφέροντα του καθενός για την διπλωματική εργασία και έχουν να κάνουν με ειδικές πτυχές της ιστορίας. Από το μακεδονικό μέχρι τον έξινο τον ελληνισμό του Ευξήνου, μέχρι την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική, τα σχολικά εγχειρίδια. Και στο τρίτο εξάμεινο πάλι όλα τα μαθήματα είναι επιλογής. Εννοείται ότι από τα συγκεκριμένα μαθήματα που προσφέρονται επιλέγει ο καθένας 3. Η ουσία είναι επομένως ότι η επιλογή προσανατολίζει και αυτό είναι το σκεπτικό τα ενδιαφέροντα. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε πολλά μελλοντικά από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Κύπρου που είναι ειδικευμένοι σε ζητήματα ιστορίας, διδακτικής, τοπικής ιστορίας και που μετέχουν στο πρόγραμμά μας. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε καθηγητές από το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από το Αιγαίο και από την Κύπρο. Οι φοιτήτριες ή φοιτητές μας είναι σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Βέβαια, το γκρι δείχνει την πλειοψηφία των φοιτησάντων μέχρι τώρα στο πρόγραμμα που είναι από τη Φλόριντα, αλλά βλέπετε ότι όλοι οι νομοί, και Αχαΐας και τα λοιπά, και το Λοκαρνανίας και Αττικής, μετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, εδώ καταγράφουμε τους φοιτητές από ποια σχολή προέρχονται. Βλέπετε ότι έχουμε και τη σχολή Ευελπίδων, νομικές, ιατρικές, διαχείριση πολιτισμικού κεφαλαίου κτλ. Φιλοσοφικές, η πλειοψηφία όπως είναι φιλοσοφικές και παιδαγωγικές σχολές. Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή? Καταρχήν γιατί σας είπα ότι είναι ζητήματα μείζωνος σημασίας και ενδιαφέροντος, γιατί η εξειδίκευση που παρέχει το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι έχουμε και παιδαγωγική παροχή, παιδαγωγικές επάρκειες για όσους τη χρειάζονται και σαφώς ενεργή εμπλοκή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σε project. Εδώ, ας πούμε, από καρπός της λειτουργίας του μεταπτυχιακού είναι το project σε συνεργασία με το Δήμο της Φλόρινας, που η ειστοποίηση δηλαδή των κτηρίων και των μνημείων της περιοχής του ποταμού καταρχήν, με κριτήριο την ιστορικότητα και με 3 επίπεδα. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, που αφορούν μνημεία τοπικής ιστορίας. Το τρίτο εξ αυτών έχει σαφέστατα και την βιβλιογραφική ιστορία του πράγματος. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει ένα φάκελο. Θα δείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα ποσοστά που κάθε ένα από τα προσόντα, συμμετοχή σε συνέδρια, πτυχία, ξένες γλώσσες κτλ. Παίζουν. Δεν θα επιμείνω, μια και κλήθηκα να είμαι σύντομη, παρακλήθηκα να είμαι σύντομη. Και όσον αφορά τη διαδικασία, επομένως, έχουμε όλους τους αποφύτους, η γνώση της ξένης γλώσσας παίζει ρόλο, οι συστατικές επιστολές, τα βιογραφικά σας και ό,τι έχετε κάνει. Το διδακτορικό έχει ορισμένο αριθμό μονάδων, αν και εφόσον έχετε. Και να σας πω ότι έχουμε φοιτητές οι οποίοι έχουν και διδακτορικό και οι οποίοι πέρασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και εδώ, αναφορικά με τα συνέδρια, να πω και να διαφημίσω ταυτόχρονα ότι τον Οκτώβριο έχουμε συνέδριο με τίτλο «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 40-50». Στο πλαίσιο του προγράμματος, αυτό απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ιστοριοδίφες, ανθρώπους που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και η περίοδος μπορεί να εξειδικευτεί σε κάποιες θεμασικές ενδεικτικές που αφορούν και την περίοδο της κατοχής στη Δυτική Μακεδονία και την περίοδο της Αμοκρατίας, την περίοδο της Απελευθέρωσης, του Ευκυλίου, για όλα ζητήματα διδακτικά, τέχνης, πολιτισμού, ιστορίας, ό,τι διαχείριση μνήμης, καλλιτεχνικής έκφρασης κτλ. Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά.
Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αλλά και για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο να διοργανωθεί η συγκεκριμένη ημερίδα, όπως είχε γίνει και πέρσι. Θα πω λίγα λόγια για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευση εκπαιδευτική ηγεσία. Το αντικείμενο και ο σκοπός έτσι όπως εξειδικεύονται στο ΦΕΚ, το οποίο ΦΕΚ κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2014, θεωρητική εμβάθυνση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε σχέση με ζητήματα οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων, γνωσιολογικό φορτίο για τη διεκδίκηση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης, προετοιμασία υποψήφιων στελεχών και στελεχών της εκπαίδευσης, προώθηση εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και της έρευνας σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας ειδικότερα, με βάση το δικό σας προφίλ, νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα, το πρώτο και το τέταρτο από αυτά που αναφέρονται εδώ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ενδυνάμεις στόχοι τους οποίους θα μπορούσατε εύκολα να πιάσετε, μια που δεν βρίσκεστε στην εκπαίδευση ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες. Δεν φαίνεται βραχυπρόθεσμα να βρεθείτε σε αυτή και προφανώς επίσης δεν κατέχετε θέσεις τελεχών στην εκπαίδευση. Αυτό θα συμβεί εφόσον βρεθείτε μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα που απονέμεται είναι αυτό με τον τίτλο Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Ηγεσία. Ήδη το πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και από τα 30 άτομα που εισήλθησαν την χρονιά εκείνη, 5, τα πρώτα 5 αποφύτησαν και πήραν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τον Φεβρουάριο φέτος, στο μικρότερο χρονικό διάστημα που μπορούσαν, δηλαδή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών, ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, υποστήριξαν την διπλωματική τους εργασία και πήραν τον αντίστοιχο τίτλο. Λοιπόν, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών προφανώς γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι μεταπτυχιακών τμήματων, άλλων τμήματων πανεπιστημίων της συμμεταπής, ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, πτυχιούχοι τμήματων ΤΕΗ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, είναι προσανατολισμένο σε μεγάλο βαθμό και προς εσάς. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα δηλαδή στους πτυχιούχους όχι μόνο παιδαγωγικών τμήματων, ειδικά στους πτυχιούχους του δικού μας παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, αλλά και νηπιαγωγών, και αυτό θα φανεί από τα κριτήρια εισαγωγής και τη διαδικασία εισαγωγής που ακολουθούμε. 30 άτομα μπαίνουν κάθε χρόνο, 30 μπήκαν δηλαδή τη χρονιά 15-16, 30 μπήκαν και τη χρονιά 16-17 και η χρονική διάρκεια για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα είναι 3 εξάμηνα συνολικά, τα 2 πρώτα εκ των οποίων έχουν να κάνουν με παρακολούθηση μαθημάτων και το 3ο εξάμηνο ουσιαστικά αφιερώνεται από τους φοιτητές στη διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία δεν γίνεται προφανώς εδώ, άρα οι παρακολουθήσεις σας στην Φλόρινα ουσιαστικά διεξάγονται το ένα έτος που διαρκούν τα μαθήματα και το 3ο εξάμηνο ουσιαστικά από τον τόπο στον οποίο βρίσκεστε εκπονείτε την διπλωματική σας εργασία. Δεν θα πω όλα αυτά εδώ, θα πω μόνο τα πολύ βασικά, ότι τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευές και Σάββατα, 12 Παρασκευές και Σάββατα, ανά εξάμηνο. Την Παρασκευή τα μαθήματα ξεκινούν στις 6 ώρα το απόγευμα και τελειώνουν στις 10 ώρα το βράδυ και το Σάββατο τα μαθήματα ξεκινούν 9 ώρα το πρωί και τελειώνουν 3,5 ώρα το μεσημέρι. Όπως βλέπετε είναι προσανατολισμένο ουσιαστικά κατά βάση σε άτομα τα οποία έχουν και άλλες υποχρεώσεις παράλληλες, εργασιακές και επίσης σε άτομα τα οποία ενδεχομένως δεν μένουν στην πόλη της Φλόρινας και έτσι τα μαθήματα συμπυκνώνονται σε 2 μέρες της εβδομάδος, οι οποίες οι μέρες της εβδομάδος, έτσι όπως είναι το προγραμματοποιημένο, δεν είναι και εργάσιμες. Γιατί μιλάμε για προγράμματα για ημέρες Παρασκευή, απόγευμα και Σάββατο το πρωί.